Είπες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιαγιά. Χένα είναι χένα! Όχι, θέλεις να στα κάνω και σένα. Θα ήθελα πάρα πολύ. Θα είσαι πολύ μπροστά άμα κάνεις τέτοιο μάλιστα. Καλά, και πίσω θα είμαι. Όπως θα ξεκινήσω και θα φτάσω μπροστά. Ένας μωρέ είναι ένα. Ότι είναι πολύ όμορφη, είναι αυταπόδεικτο, μπορεί να το δείτε. Ότι είναι πολύ καλή μαμά σας, το λέω εγώ. Και αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι είναι η πιο πλήρης καλλιτέχνηδα στην Ελλάδα. Και τραγουδάει καλά και χορεύει καλά και στην υποκριτική είναι πολύ καλή. Είναι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Γιαγιά, τι ωραία που τα λες για μένα. Πας κοντρά ρε, πας κοντρά, τα στείλουμε. Όχι, όχι, δεν πάω κοντρά με την καμία. Καλά κάνεις. Από ποιο από τα musical που έχουν παίξει, και έχουν παίξει πολλά, το Hair, το Cats, όλα αυτά, σε ποιο είχες έτσι γυνάτη να είσαι μέσα, να συμμετέχεις? Σε όλα. Μου αρέσει πολύ το musical, αλλά για κάποιο λόγο δεν με αποφεύγει. Ωραία, θα σου κάσουν 5 προτάσεις καπάκι. Σταμάτης Γονίδης, ναι. Χαρούλης και Sin Boy. Με ποιον δεν θα έκανες ντουέτο με την μπάντα σου? Σταμάτης Γονίδης, γιατί να μην κάνω, μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Επειδή είναι λαϊκός τρόπος. Δεν έχει σημασία, okay. Υπάρχει όμως εκεί, υπάρχει κάτι. Ωραία. Προφανώς. Ωραία. Χαρούλης. Είναι θεός ο Χαρούλης. Θα κάνεις ντουέτο? Βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά. Και συμπόη που τραγουδάει το τραγούδι το μουρμουρτό. Δεν είναι πολύ του στυλ μου αυτά, γιαγιά, να σου πω την αλήθεια. Είναι Λόπη. Ναι. Πιο πιθανό είναι να βάψει το σπίτι σας λιλά ή να ακούγεται σε όλα τα δωμάτια τσιφτετέλη? Το λιλά πιστάτα. Έχει γίνει στο παρελθόν, θέλω να σου πω. Να δω το φώτι τον άντρα σου με τη μαλούρα να χορεύει τσιφτετέλη και μετά να φύγω. Τσιφτετέλη, όχι, αλλά εμείς είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι. Στο σπίτι μας βάζουμε μουσικές το πρωί, οι οποίες δεν είναι οι αυτές που νομίζετε. Πες ένα τραγούδι που βάζεις το πρωί. Βάζω το νιάου βρεγατούλα. Η Βουσβουκλάκη παίζει πάρα πολύ στο σπίτι μας. Παίζει. Ναι, είναι ο λόγος που τρώνε τα παιδιά μου. Άμα σου έλεγε ο άντρα σου ή τα παιδιά σου να μην βάψει τα μαλλιά σου έτσι, θα του άκουγε? Ο άντρα μου, στον άντρα μου θέλω να αρέσω. Παντόφλα τρως ρε. Όχι. Τρως λίγο, Δεν τρώω παντόφλα. Καλέ σα είχα δει στερεό μου πολύ έρωτα, καθώ ήταν ο ένα πάνω στον άλλο. Στέλα Παναγία μου, κάθε και φυγέστε. Εσύ γιαγιά δεν έκανε. Πατρέ μόνο ζευγάρι με παιδιά, κάθε και φυγέστε. Εσύ δεν τα έκανε αυτά, γιαγιά στα νιάτα. Ακόμη τα κάνω εγώ. Λιάγκα, Μουτσινά και Παπανότα. Με ποιον δεν θα ήθελε να κλειστεί στο ασανσέρ? Εύκολο είναι αυτό. Με ποιον? Με τον Παπανότα δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα. Δεν ταιριάζουμε καθόλου με αυτόν τον άνθρωπο. Ευρυδίκη Βασάλου. Που είστε και πολύ φίλοι και η Ευρυδίκη είναι και κουμπάρα σου. Mm-hmm. Έρχεται κάποιος και σου λέει ότι είδε το Βασάλο έτσι με άλλη γυναίκα. Mm-hmm. Το λες την κολλητή σου ή δεν ανακατεύεσαι? Μην μπλεχτώ. Αρχικά δεν θα γινόταν ποτέ τέτοιο πράγμα γιατί ο Κωνσταντίνος είναι φανταστικό παιδί και δεν θα το έκανε. Αλλά αν το έβλεπα εγώ θα πήγαινα κατευθείαν σε αυτόν. Α, σωστό. Εκεί θα γινόταν λίγο μια έτσι συζητησούλα. Έχει τύχει ποτέ στο σπίτι να παίζει ο Φώτης drums και να σας έχει ξυστάντερα και να γυρίσει και να λες «Ησυχία ρε! Διαβάζω το ρόλο μου!» Κοίτα, ποτέ δεν με ενοχλεί όταν παίζει την μπάνα, μου αρέσει πάρα πολύ. Καμιά φορά με ενοχλεί που βάζει και ακούει το ίδιο πράγμα πάρα πολλές φορές. Αυτό μπορεί να μου διαλύσει τα νεύρα. Ο Φώτης είναι από τους καλύτερους drummer της Ελλάδας. Και όχι μόνο. Ναι. Τι άλλο παίζει? Παίζει η κιθάρα, παίζει πλήκτρα, παίζει ό,τι. Αν έπαιζε άρπα, θα σε ενοχλούσε? Καθόλου. Δεν με ενοχλεί γενικά ο Φώτης να παίζει μουσική. Φαντάζεσαι. Με αυτό το μαλλί, έτσι. Ωραίο. Οι κόρες σου μεγαλώνουν και σου λένε ότι θέλουν να συμμετέχουν στο Power of Love. Δεν θα τις άφηνα. Ξέρω κατάγγεση. Ξέρω κατάγγεση. Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω και να πεις κάτι στον εαυτό σου πριν μείνει έγκυος, ναι, τη βασική συμβουλή, ναι, που θα ήθελες να σου έχουν πει τώρα που έχεις δύο παιδάκια. Το βασικό πράγμα για μένα για να κάνει κάποιος παιδιά είναι να είναι πολύ πολύ ερωτευμένος με το σύντροφό του. Και να κάνει παιδιά για να γιορτάσει τη σχέση και όχι για να τη σώσει. Σου την έχει πέσει ποτέ κάποιος για να σου δώσει δουλειά? Έχει γίνει κάποια στιγμή κάτι πάρα πολύ χοντρό, αλλά πολύ χοντρό, δεν διανοείσαι γιαγιά. Πολύ χοντρό. Πολύ χοντρό, πολύ προκλητικό, σχεδόν. Μπροστά σου. Ναι. Αλλά δεν ήξερε και αυτός που πήγαινε. Έλατε. Αλλά ξέρεις τι γίνεται σε αυτούς, πρέπει να τους τη λες εκείνη την ώρα πολύ χοντρά, επίσης χοντρά. Να του κάνεις έτσι. Ναι, κάτι τέτοιο έκανα. Κάτι τέτοιο έκανα, ναι, ναι, ναι. Τι ιδιότητα ήταν μόνο αυτό, πες μου? Όλα. Σκηνοθέτης όλα. Α, ήτανε. Γνωστός πολύ. Αχ, σε ευχαριστώ, Πινέλο, που πολύ ωραία περάσαμε. Αχ, αυτό ήτανε, θέλω κι άλλο. Έτσι, λίγο, ούτε έτσι, ένα καφέ, δεν μου έφερες ένα γλυκό. Η παραγωγή έχει πολλά γλυκά και πολλά φαγητά. Πού είναι? Είναι από την εποχή του Φερεντίνου και της Ίσης, δεν είναι. Ας να πεθάνουν οι άλλοι. Σε ευχαριστώ. Να σε εγώ ευχαριστώ, κορίτσι. Να σε καλά. Τι ωραίο χρώμα στο μαλλί. Τι ωραίο.
Μαθαίνω στον κόσμο. Μαθαίνω του τρατάρουν, μωρέ. Γιατί αυτοί έρχονται με τίποτα. Μάθια χέρια έρχονται και θέλουν και κέρασμα. Έλα Παναγία. Εδώ να αντένα, ρε. Θα φέρνετε και να παίρνετε. Κάποιο δηλαδή ερωτή. Τη την έπεσε. Μη βλέπει τώρα που γελάει. Γελάει γιατί είχε το τσαγανό και πάτησε πόδι και δεν είναι καθόλου αστείο. Και τον το ανέκοψε. Είναι πάρα πολύ γνωστό. Εσύ ξέρει ποιο είναι. Ναι, ξέρω ποιο είναι. Πάρα πολύ γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη. Την έφερε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και το εγώ περίμενα την Πινελόπη, επειδή ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι. Δηλαδή για τον Παπανότα είπε ότι εγώ δεν θα ήθελα, για το παλιότερα για μια συνεργασία της. Δεν θέλω να μείνω στα ονόματα, αλλά γενικά μιλάει όταν κάτι την ενοχλεί και λέει παρασκηνιακά έχει συμβεί αυτό και αυτό. Επειδή είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, μια σεξουαλική παρενόχληση, θα έπρεπε να πει και το όνομα. Ναι, κοίταξε, προφανώς συμβαίνει και στην Ελλάδα, βρεφέ, αυτό που συνέβαινε τόσα χρόνια και στο Hollywood. Δηλαδή, υπάρχουν περιστατικά καταγεγραμμένα που καμιά γυναίκα δεν θέλησε ποτέ να μιλήσει για αυτά δημοσίως. Ναι, αλλά μιλάμε για έναν ιδιαίτερο άνθρωπο. Έχεις δίκιο, αλλά. Μα και κάποιες από αυτές που μιλήσαμε. Συγκεκριμένη, έχει ένα χαρακτήρα που είναι πολύ δυναμική. Είναι πολύ δυναμική. Μα και δυναμικά το αντιμετώπισε από επειδή έχει δύναμη ο συγκεκριμένος, ενδεχομένως να είναι καλύτερο να μαζευτούν αρκετοί. Να μαζευτούν αρκετές δηλαδή, κοπέλες για να μην του λέει: έχω οικογένεια. Κάτσε, ρε Δημήτρη, δηλαδή η μία δεν είναι πιστευτή, ενώ άμα είναι πέντε μπαίνει στο. Όχι, δεν πιστεύει. Πρόσεξε. Δηλαδή. Όχι, και απλά μία φορά να το κάνει κάποιο είναι ανεπίτρεπτο. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Απλά είναι ένα εναντίον ενός σε ένα δικαστήριο. Πιστεύω ότι κάποιο δεν το έχει κάνει και μία φορά μόνο.